στην προσπάθεια που κάνουμε να έχουμε μια σφαιρική ενημέρωση μπροστά στις ευρωεκλογές, έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα νέο άνθρωπο, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΜΕΡΑ25, την ενωτική πρωτοβουλία Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Είναι μια πρωτοβουλία, έχουμε μιλήσει για αυτήν, θα τα πούμε όμως και πάλι. Έχουμε λοιπόν τον Δημήτρη Ιωακιμίδη. Ο Δημήτρης Ιωακιμίδης, ορμόμενος από τη Νέα Μαγνησία εδώ, γείτονας. Έτσι. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι σήμερα στη Λαμία, στο πλαίσιο της περιοδίας σε όλη την Ελλάδα. Είναι δύσκολη η δουλειά αυτή, η υποψηφιότητα για Ευρωβουλευτή Λύκη, γιατί έχουμε μία περιφέρεια η οποία είναι όλη η χώρα. Ναι. Εσύ, Δημήτρη, είσαι από τη Νέα Ιωνία νέος άνθρωπος. Έτσι, γεννήθηκε το 82, δεν... 42. Ναι, δεν δυσκολευόμαστε να τα λέμε. Σαρτάται με τι να το συγκρίνεις. Ναι, όχι, με ό,τι και να το συγκρίνεις. 42 είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος μπαίνει στην κονίστρα, την πολιτική, ως υποψήφιος εννοώ, γιατί στην πολιτική από ό,τι βλέπω συμμετέχει αρκετά. Είναι οδοντίατρος. Έτσι. Okay. Είναι από τους Έλληνες που έχει χαιρετήσει για κάποιους λόγους. Θα μας πει, φαντάζομαι, και ο ίδιος, και βρίσκεται Ολλανδία. Έτσι, ναι, στο 2010. Το 2010. Με 10. Την υπογραφή την πρώτου μνημονίου, την πήρα νωρίς γραμμή την κατάσταση. Και έχεις ήδη 14 χρόνια. Έτσι. Στην Ολλανδία. Σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι της ενήλικης ζωής μου, ναι. Όχι σχεδόν, απολύτως. Το μεγαλύτερο, ναι. Απολύτως. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και εκεί δουλεύεις ως οδοντίατρος. Ναι. Έχεις και το management μιας κλινικής επιγόντων, από όσο καταλαβαίνω, ναι, από το βιογραφικό σου. Υπάρχει αυτή είναι και αυτή, σε όποιους το λέω, ναι. Ναι, και είναι η εταιρεία στην οποία εργάζομαι, mm-hmm, νοικιάζει το χώρο του νοσοκομείου, mm-hmm, προσφέροντας ουσιαστικά την οδοντιατρική περίθαλψη τη στιγμή που τα υπόλοιπα οδοντιατρία της πόλης, της περιοχής, όλου του νόμου βασικά, mm-hmm, είναι κλειστά. Ναι. Επομένως, η λογική είναι να υπάρχει ένας οδοντίατρος για οποιοδήποτε περιστατικό έχει οξυπόνο ή κάποιο τραύμα, mm-hmm, να μπορεί να το δει 24 ώρες το 24ωρο. Και όποιον το λέω, του φαίνεται, ναι, σχεδόν σενάριο επιστημονικής φαντασίας για την, ναι, Ελλάδα, δυστυχώς. Και για μένα έτσι ήταν όταν το έμαθα, ναι, στην αρχή. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια απλή και λογική σκέψη. Έτσι. Νομίζω ότι είναι κάτι καθημερινό. Ειδικά στον οδοντιατρικό πόνο, που, ναι, είναι από τους χειρότερους που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, έτσι. Ναι. Εσείς οι οδοντίατροι και οι άλλοι οι οριλά, καλά είναι να μην σας βλέπουμε από κοντά. αλλά. Πάμε τώρα να δούμε λίγο, Δημήτρη. Καταρχάς, υπάρχει ένα, σε μια παρένθεση μέσα, ένα Joe D. Έτσι. Τι είναι τούτο? Αυτό είναι το brand name, είναι το ψευδώνυμο το οποίο, mm, χρησιμοποιώ εδώ και σχεδόν 11-12 χρόνια, mm, στην προσπάθειά μου να καυτηριάσω, να σχολιάσω, να αναλύσω τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δρόμενα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η ανάγκη γεννήθηκε φυσικά, όπως είπες και εσύ στην αρχή, από την ανάγκη έκφρασης, mm, ανάγκη να φωτίσεις κάποια πράγματα τα οποία δεν παίρνουν το φως της δημοσιότητας, mm, στα κύρια και συστημικά μέσα ενημέρωσης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό δημιούργησε αυτό το brand name, το οποίο χρησιμοποιείται σε σχεδόν όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την τελευταία δεκαετία, mm, σε Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, τα πάντα. Και στο πλαίσιο αυτό δημιουργώ εικόνες, δημιουργώ, mm, βίντεο, ηχητικά, με όποιο τρόπο μπορώ, προσπαθώντας να αναλύσω και να εκφράσω βασικά αυτά που έχω μέσα μου σχετικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και ανάλυση ερευνών, mm-hmm, από επίσημες βάσεις δεδομένων, για να μπορέσω να βγάλω μια εικόνα για το τι σημαίνει Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Ναι. Είναι σταθερά προσανατολισμένο στην ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή στην ελληνική... Ελληνική και ευρωπαϊκή. Και ευρωπαϊκή. Ναι, σίγουρα με κύριο άξονα το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, mm-hmm, την επίσημη περίοδο των μνημονίων, γιατί κανένας μνημονιακός νόμος δεν έχει καταργηθεί, επομένως, mm-hmm,
τότε ήταν η ανάγκη, είτε να προβληθούν δράσεις κινημάτων, όπως η ΒΙΟΜΕ, όπως τα κινήματα για το νερό, ναι, για την προστασία των δασών, αλλά και αναλύσεις δεδομένων και πολλές φορές κάποια πιο οξύεχμα γραφήματα, τα οποία έχουν στόχο να προκαλέσουν, γιατί ως γνωστόν με την εικόνα μπορείς να πεις χίλιες λέξεις, όπως λένε, ναι, χαρακτηριστικά. Μ' αρέσει πολύ αυτό το ρήμα που λέμε «φωτίζω», γιατί υπάρχει μια συσκότηση γενικώς και η συσκότηση λειτουργεί σε κοινή θέα πια στα social media, δηλαδή είναι τόση η πληροφορία, δεν μιλάω για τις αλληλοσυγκρουόμενες, αλλά τις πλευρές, ναι, της πληροφορίας, η οποία κάποια στιγμή σε σαστίζει. Εδώ έχουμε τώρα πια μπροστά μας μια κάλπη. Κάλπη αυτή συμμετέχουν καμιά σαρδαριά κόμματα. Εδώ έχουμε μια πρωτοβουλία ενωτική μεταξύ του ΜέΡΑ25 και της ανατρεπτικής οικολογικής αριστεράς. Ποια ήταν η ανάγκη να δημιουργηθεί αυτή η πρωτοβουλία και πώς πάρθηκε? Νομίζω ότι είναι η μόνη αυτή τη στιγμή προσπάθεια, δράση να ενωθεί αυτό που ζητάει, τουλάχιστον αυτά τα μηνύματα λαμβάνω, να ενωθεί με κάποιο τρόπο η διασπασμένη αριστερά. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια και περισσότερο τους τελευταίους μήνες οι διασπάσεις σε αυτό το χώρο να πληθαίνουν και σίγουρα η πρωτοβουλία αυτή του ΜέΡΑ25 μαζί με τη Λαϊκή Ενότητα, μαζί με άλλα κινήματα της αριστεράς και της οικολογίας, αλλά και πολύ σημαντικό, πολλούς ανένταχτους ανθρώπους, όπως είμαι και εγώ, οι οποίοι συστρατεύονται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ειδικά για το ΜέΡΑ25, δεδομένου ότι έρχεται μετά από μια διπλή εκλογική ήττα του Μαΐου και του Ιουνίου πέρυσι, και θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον αυτά είναι τα πρώτα δείγματα που λαμβάνω, ότι η είσοδος όλων αυτών των ανθρώπων νέων, όχι μόνο σε ηλικία αλλά και σε πολιτική, ενεργό πολιτική δράση, θα έχουν ένα αντίκτυπο, γιατί κακά τα ψέματα η παραδοσιακή πολιτική είτε είναι σε αυτή τη μεριά είτε είναι στην αντίπαλη πλευρά, φαίνεται ότι έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια τους στο να μπορέσουν να απευθυνθούν στην κοινωνία, και αυτό το είδαμε και με τα αποτελέσματα. Σίγουρα το παιχνίδι παίζεται στο δρόμο, είναι σημαντική η παρουσία εκεί, είναι σημαντική η παρουσία στις πλατείες, αλλά καλώς ή κακώς ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού έχει αλλάξει γήπεδο και παίζεται στο διαδίκτυο. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι και με τη δράση έως τώρα, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια ενώ, αλλά και τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου, βάζω τα δυνατά μου να συνεισφέρω με κάθε τρόπο σε αυτή την προσπάθεια. Δημήτρη, εντάξει, εγώ παίρνω θάρρος τώρα, τα μιλάμε στον ενικό. Ναι, εντάξει. Γιατί θέλω να νιώθω μια οικειότητα με νέους ανθρώπους, φρέσκα πρόσωπα, οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική. Εγώ έχω μια τριβή, πλησιάζει τα 45 χρόνια πια. Περισσότερα από τα δικά σου συνολικά. Συνολικά, ναι. Ναι. Έχω την αίσθηση, όχι εγώ την αίσθηση, αν θέλουμε να ακολουθούμε λίγο και τους καιρούς, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η τεχνολογία και έχει μπλεχτεί με τη ζωή μας, ότι πολύ περισσότερη βάση δίνουμε στην οθόνη, στα social media, παρά στις ειδήσεις αυτές καθεαυτές, όπως αυτές στριμάρονται από διάφορες μεριές. Αυτό είναι το ένα. Και βέβαια πολύ περισσότερο ο νέος κόσμος ασχολείται με την αλληλεπίδραση μέσω αυτής της τεχνολογίας και ίσως ψάχνει και από εκεί να βρει και κάπου να πιαστεί, να κρατηθεί, γιατί η κατάσταση είναι όντως δύσκολη. Δεν ξέρω πώς είναι στην Ολλανδία, φαντάζομαι και εκεί κάπως έτσι θα είναι, αλλά πληρωμένο των αναλογιών, έτσι. Εντάξει, η Ελλάδα είναι πλέον από την 107η στην 88η θέση στην ελευθερία του τύπου, η Ολλανδία είναι στην 4η.
Οπότε έχει μια διαφορά. Έχει μια διαφορά. Έχει μια διαφορά και είναι και η ποιότητα της δημοκρατίας διαφορετική, παρόλο που δεν μπορώ να το βγάλω από την εξίσωση ότι εξέλεξε πέρυσι έναν ακροδεξιό, ακροδεξιό κόμμα, το οποίο πρόσφατα μόλις πριν από 10 μέρες κατάφερε να σχηματίσει μια συγκυβέρνηση. Αλλά όταν λέω για την ποιότητα της δημοκρατίας, εννοώ κάποια χαρακτηριστικά που αλλοιώνουν, αν θέλεις, το εκλογικό αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Ένα όριο του 3% φερειπίν. Για μένα αλλοιώνει το αποτέλεσμα. Στην Ολλανδία δεν υπάρχει. Ή τα μπόνους που δίνονται ή και ο χρόνος που αφιερώνεται σε όλες τις διαφορετικές φωνές. Πουθενά δεν είναι τέλεια. Εννοείς στα μέσα. Πάντα. Στα μέσα, ναι. Πουθενά δεν είναι τέλεια, αλλά όταν υπάρχει μια ισονομία απέναντι στην κατανομή αυτών της προβολής των θέσεων, σίγουρα η ποιότητα της δημοκρατίας βελτιώνεται από αυτό που ζούμε εδώ πέρα. Κοίταξε λίγο τώρα. Το μυαλό μου πάει σε διάφορες μεριές. Μία ερώτηση, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά θα ξανάρθουμε μετά την απάντησή σου στο διάλειμμα. Έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή δύο πράγματα. Δεν αλληλοσυγκρούονται, αλλά δεν και αλληλοσυμπληρώνονται. Είσαι στην Ολλανδία επικεφαλής σε μία κλινική επειγόντων περιστατικών οδοντιατρικής. Εδώ στην Ελλάδα, για να λύσουμε αυτά τα θέματα, έχουμε ένα πανάρχιο χαρακτηριστικό που λέγεται φιλότιμο. Αν βρεις γιατρό φιλότιμο ή φίλο ή έτσι, θα σε ανακουφίσει από τον πονόδοντο. Αν δεν, ή αν είσαι σε κανένα σχετικά απομακρυσμένο χωριό και τα λοιπά, η μισή, η μισή θα είναι τάβλα από το τσίπουρο. Έτσι. Γιατί το πονόδοντο σε εμάς είναι συνυφασμένο από το τσίπουρο. Λοιπόν, αυτή είναι η μία πλευρά. Ναι. Η άλλη πλευρά είναι, είπες πότε γίνανε εκλογές στην Ολλανδία? Πέρυσι το Μάρτιο. Πέρυσι το Μάρτιο. Και πριν από 10 ημέρες, ναι, διαμορφώθηκε μία κυβέρνηση. Mm-hmm. Όλο αυτό το διάστημα πώς λειτουργούσε το κράτος το Ολλανδικό? Το κράτος για Ολλανδικό, να το φέρουμε σε μια έτσι, σύγκριση. Σύγκριση. Το κράτος το Ολλανδικό δεν αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Κάποια πράγματα μένουν σταθερά και απλά αλλάζει ο διαχειριστής. Σίγουρα αλλάζουν και οι πολιτικές, αλλά δεν ξυλώνεται το κράτος ή δεν μένει ακυβέρνητο, όπως λένε. Ή δεν αλλοιώνεται, όπως είπα πριν, η δημοκρατία προς όφελος της κυβερνησιμότητας. Δεν υπάρχουν αυτά τα διλήμματα εκεί πέρα. Επομένως, το κράτος λειτουργούσε κανονικά όλους τους προηγούμενους μήνες και παρόλο που διαφωνώ πολιτικά με την κυβέρνηση η οποία εξελέγει, δεν μπορώ να μην τονίσω τη σημαντικότητα αυτής της διαδικασίας και του χρόνου που δόθηκε στα κόμματα αυτά να φτιάξουν ένα κοινό πλαίσιο στο οποίο κατάφεραν να πάρουν τις έδρες που χρειάζονται για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Μάλιστα. Υπάρχει αυτή η συζήτηση και φαίνεται ότι... Εδώ δηλαδή δίνονται 3 μέρες. Ναι. Στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο και πάμε ξανά σε εκλογές. Δηλαδή ναι, μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία που αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο θα σκεφτεί και θα πράξει και ο ψηφοφόρος στο τέλος. Εντάξει, Δημήτρη, μην ξεχνάς ότι εδώ πριν από τις βουλευτικές εκλογές, 6 μήνες πριν, κατεβαίνει το μολύβια. Έτσι. Πάβουν να υπογράφονται οι υπουργικές αποφάσεις. Εδώ είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση και δεν είναι μόνο για την Ολλανδία, έτσι είναι και σε άλλες. Βέβαια, και στο Βέλγιο είχαν τα ίδια και στη Γερμανία, ναι. Είναι ο Δημήτρης Ιωακιμίδης, υποψήφιος με το Μέρα 25 και την Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό να ζήσουμε κι εμείς και μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Radio Net στους 101,9, την καθημερινή ενημερωτική μας εκπομπή στο ρυθμό της μέρας, 11 με 12, Δευτέρα με Παρασκευή. Προσπαθούμε να έχουμε μια ψύχρεμη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Σε αυτά τα πλαίσια έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Ιωακιμίδη, υποψήφιο με το Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Λέγαμε νωρίτερα, για όσους μας παρακολουθούσαν, κάποια ζητήματα του πώς λειτουργεί το κράτος στην Ολλανδία, πώς λειτουργεί εδώ, με το παράδειγμα τις εκλογές είχαμε πριν από ένα χρόνο και πριν από 10 μέρες σχηματίστηκε η κυβέρνηση. Πάμε λίγο να δούμε τα ζητήματα της υγείας, τα οποία μας ταλανίζουν σε αυτή τη χώρα πάρα πολύ. Πέρα το ότι πληρώνουμε σχεδόν τα πάντα, πέρα το ότι αγοράζουμε τα φάρμακα, πέρα το ότι δεν υπάρχουν πια νοσοκομεία επί της ουσίας, δεν υπάρχουν, δηλαδή εκεί που υπάρχουν μηχανήματα δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα δουλέψουν, εκεί που υπάρχουν άνθρωποι να τα δουλέψουν δεν υπάρχουν μηχανήματα, είναι
νομίζω το απόγειο του σχεδιασμού. Της έλλειψης. Της έλλειψης του σχεδιασμού. Ναι, ναι. Τι να πω δηλαδή. Της μεθόδευσης, αν θέλεις, αν μπορώ να πάρω την βάση αυτή. Ναι. Της μεθόδευσης του να σμπρώχνουν τους ανθρώπους στην Ελλάδα στην πιο κρίσιμη στιγμή που θα έχεις ανάγκη, είτε ένα νοσοκομείο είτε ένα γιατρό, να πάνε σε ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες απλά θα βγάλουν την ταρίφα να στη χτυπήσουν στο κεφάλι, και ξέροντας ποια είναι η ανάγκη, θα αναγκαστείς, όπως λένε, να δώσεις ένα νεφρό για να χειρουργηθείς, ας πούμε. Ναι. Αντίστοιχα τώρα, γιατί και η Ολλανδία, εγώ θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σου σήμερα εδώ να συγκρίνουμε μερικά πράγματα. Η Ολλανδία είναι ένα από τα παράξενα, θα έλεγα, κράτη της Ευρώπης. Μεγάλη ιστορία, να μην λέμε ότι έχουμε και εμείς μόνο μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία, εξαιρετική έμπορη, εξαιρετικά ευφυείς άνθρωποι, ενώ στην χρονική αυτή η διάρκεια που φτιάξανε, ας πούμε, την Ολλανδία, διαμορφώσανε τα χωράφια τους, βάλανε τα χωράφια τους κάτω από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να το φοβούνται, διαμορφώνουν μεταφορές, γιατί χωρίς αυτές εμπόριο δεν υπάρχει, διαμορφώνουν ιδέες, μεγάλες στοχαστές του ευρωπαϊκού πνεύματος ήταν Ολλανδοί. Ζωγράφοι. Ναι, και καλλιτέχνες, ναι, και ναι, ναι. Τα πάντα. Τώρα, να πάρουμε ένα παράδειγμα ακόμα. Εδώ στην Ελλάδα, τώρα τελευταία, 5-6 χρόνια ίσως, καθιερώθηκε μία δυνατότητα να πάει μία ή δύο επισκέψεις ένα παιδί δωρεάν στον οδοντίατρο. Γελάω. Γιατί? Γιατί στην Ολλανδία ένα ακραία καπιταλιστικό κράτος, έτσι είναι η μάνα του καπιταλισμού. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία και εμένα όταν τα έμαθα μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή σε ένα ακραία καπιταλιστικό κράτος να υπάρχουν μέσα σε εισαγωγικά κομμουνιστικοί θύλακες. Όπως για παράδειγμα, θα φέρω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι ότι, είπες τώρα για τα παιδιά και την οδοντιατρική περίθαλψη, όλα τα παιδιά στην Ολλανδία μέχρι 18 χρονών έχουν δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη. Και για όσους δεν το άκουσαν, δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη. Μισό λεπτό. Όταν λες όλα τα παιδιά, τι εννοείς? Όλα τα παιδιά. Μέχρι 18 χρονών. Που ζουν στην Ολλανδία, ναι. Ή που είναι Ολλανδοί της γενιάς. Που ζουν στην Ολλανδία. Α, που ζουν στην Ολλανδία. Να το έχουμε ξεκάθαρο. Όπως επίσης, ναι, ήταν πολύ μεγάλη η κινητοποίηση και συνεχίζει να υφίσταται η οδοντιατρική περίθαλψη και η ιατρική, έτσι. Απλά το λέω από την οδοντιατρική, το τονίζω, γιατί είναι ο τομέας της εργασίας μου, ακόμα και για τους πρόσφυγες. Είχε δημιουργηθεί δηλαδή μέσα σε συνεργασία του κράτους με τους Δήμους ειδικό φαντ, ειδικό ταμείο, το οποίο κάλυπτε την οδοντιατρική περίθαλψη των προσφύγων. Όλων των προσφύγων. Ναι. Και επειδή όντως εργάζομαι στα επίγοντα περιστατικά, είναι φυσικό ότι οι άνθρωποι με αυτό το background πολλές φορές έρχονται με οξύ πόνο στην κλινική και ανακουφίζονται δωρεάν, είτε είναι από τη Συρία, είτε είναι από την Ουκρανία, είτε είναι από άλλες χώρες, έχοντας αυτή την ιδιότητα του πρόσφυγα. Ένα δεύτερο, αν θέλουμε να συγκρίνουμε, χαρακτηριστικό, το οποίο σε πολλούς θα κάνει εντύπωση και πολύ περισσότερο σε πολλούς συναδέλφους μου οδοντιάτρους εδώ στην Ελλάδα, είναι ότι στην Ολλανδία οι τιμές και των ιατρικών, αλλά πολύ περισσότερο των οδοντιατρικών πράξεων, καθορίζονται από το κράτος κάθε χρόνο. Δηλαδή βγαίνει μια λίστα με τις ανώτατες τιμές, τις οποίες μπορεί κάθε οδοντίατρος να χρεώσει. Κανένας δεν μπορεί να χρεώσει παραπάνω από αυτό. Εδώ πέρα, αυτό που έχω μάθει είναι ότι ο καθένας με τη λογική του σούπερ μάρκετ βγάζει τις τιμές, και αν είναι και σε απομακρυσμένη περιοχή ή σε κάποιο νησί, μπορεί να πας για μια εξαγωγή δοντίου και να πληρώσεις και 6-7 κατοστάρικα, γιατί ακριβώς δεν θα υπάρχει κάποιος άλλος να σε βοηθήσει. Μάλιστα. Οδοντοτεχνίτες έχετε εκεί? Βεβαίως. Οι οποίοι λειτουργούν όπως εδώ, εκτός τους 2-3, ας πούμε, σε μια πόλη 80.000 κατοίκων, 2-3 που είναι στο ΙΚΑ, ήταν, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Οι άλλοι είναι σε ιδιώτες. Στην Ελλάδα είναι όλοι ιδιώτες. Ναι. Ναι. Είναι όλοι ιδιώτες. Εκεί πέρα υπάρχει ελεύθερη αγορά.
δηλαδή εκεί καθορίζουν τις τιμές των οδοντοτεχνικών εργασιών, το κάθε οδοντοτεχνικό εργαστήριο, αλλά εκεί επαφείται και στο με ποιους θες να συνεργαστείς, πόσο γρήγορα και πόσο καλά θα σου κάνει τη δουλειά. Αλλά ο ασθενής δεν μπαίνει στη λογική του σούπερ μάρκετ, δεν μπαίνει στη λογική το ποιος θα μου προσφέρει τα λιγότερα για να πάω εκεί να με θεραπεύσει, αλλά έχει ως κριτήριο, ως κύριο κριτήριο αξιολόγησης, το ποιος θα μου κάνει την θεραπεία καλύτερα. Και αν μπορώ να πω και ένα τελευταίο, επειδή αντιδράσανε και εκεί οι οδοντιατρικοί σύλλογοι και θέλανε όντως ελεύθερη αγορά και στις οδοντιατρικές πράξεις, το δοκίμασε η κυβέρνηση το 2012 για ένα εξάμηνο. Πήγαν οι τιμές 30% πάνω, κατά μέσο όρο, και στο εξάμηνο σταμάτησε και από τότε είπε δεν ξανασυζητάμε αυτό το μέτρο. Αφήστε, ξέρω εγώ καλύτερα. Ναι. Okay. Αυτά καλά είναι. Καλές πρωτοβουλίες είναι αυτές, αλλά εδώ πάμε στο ανάποδο. Εντελώς. Στο ανάποδο, γιατί. Τι να πω τώρα, πόσα παραδείγματα να φέρουμε από τον χώρο της υγείας. Έχουμε σκάρτα 5 λεπτά ακόμα, ναι. Δημήτρη. Έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια, έχει μπει στη ζωή μας, και υπάρχει και μια ανησυχητική είδηση για μεθαύριο, για Παρασκευή, αλλά θα τη δέσω τώρα στην ερώτηση. Έχει μπει στη ζωή μας αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο εδρεύει στην Παλαιολανδία. Έτσι. Αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κτίριο ή δεν υπάρχει, δεν έχει νόημα αυτό πια στην εποχή μας. Όπως και η εταιρεία Θεσσαλία ΑΕ. Αυτή, ναι, έτσι. Αυτή, ναι. Εντάξει, αυτά είναι δικά μας παιδιά. Έτσι. Όμως. Δεν είναι το ίδιο, αυτά είναι δικά μας παιδιά. Η ανησυχητική είδηση είναι ότι από πρώτη του μήνα, την άλλη Δευτέρα δηλαδή, την άλλη Δευτέρα καλά δεν λέω, ναι, Σάββατο ίσως, θα αυξηθούν τα τιμολόγια της ενέργειας. Δεν ξέρω γιατί, μέχρι προχτές άκουσα ότι κόβουν από τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί δεν μπορεί το δίκτυο να κρατήσει και χάνεται η ενέργεια. Τώρα από εκεί μέχρι το να αυξηθεί το κόστος της ενέργειας τη στιγμή που θα αρχίσουν να μπαίνουν και κλιματιστικά πιθανότατα, γιατί και εδώ οι ζέστες ξεκίνησαν. Ναι. Δηλαδή τι λογική είναι αυτή η χρηματιστηριακή ακριβώς, τι σχέση και τι θέση έχει η ενωτική πρωτοβουλία για αυτά τα θέματα. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι άλλο μια πληγή στις πολλές που είναι απόρρια των μνημονιακών χρόνων και πολιτικών που συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Είναι για μας μια εξυπηρέτηση άλλου ενός καρτέλ, όπως είναι το καρτέλ των σούπερ μάρκετ, όπως είναι το καρτέλ των δηληστηρίων και των καυσίμων. Έτσι λειτουργεί και το καρτέλ της ενέργειας. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν τα μέσα για να χαλάσουν όλα τα βουνά μας με τις ανεμογεννήτριες, για να στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, που ούτε πράσινη είναι ούτε ανάπτυξη, μεταφέρουν και μετακυλίουν το κόστος στους καταναλωτές για να πλουτίζουν οι μέτοχοι αυτών των εταιριών. Άμεση θέση εδώ και πολλά χρόνια, και το λέει πολύ ξεκάθαρα το Μέρα 25 και πλέον η Ενωτική Πρωτοβουλία Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, είναι η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και στήριξη ουσιαστικά των ανθρώπων στο να μην δίνουν το 1/3 και το 1/4 του μισθού τους στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Αλλά απ' την άλλη, βλέποντας τα στατιστικά, μιλώντας και για τα άλλα καρτέλ, η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι ίδια με την τιμή βενζίνης στην Ολλανδία. Η Ελλάδα είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια μέσα στη δεκάδα των χωρών του κόσμου στο κόστος της τιμής της βενζίνης. Αλλά στην Ολλανδία αφενός υπάρχουν πολύ μεγαλύτερη διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και οι μισθοί, ο μέσος μισθός, είναι σχεδόν τριπλάσιος από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια ανισότητα. Δεν είναι μόνο η Ολλανδία που είναι στο τριπλάσιο. Έτσι ακριβώς. Και όλες οι υπόλοιπες χώρες που συμπληρώνουν τη δεκάδα, ειδικά για τις τιμές καυσίμων, έχουν ποσοστό διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως είναι η Νορβηγία, η Δανία, σε ποσοστό πάνω από το 50%. Εδώ είναι 8-7, κάπου εκεί. Πάμε λίγο τώρα στα πρακτικά, Δημήτρη. Ναι. Θα έρθει ο κόσμος, θα έρθει ο Έλληνας πολίτης την επόμενη Κυριακή, όχι αυτή που έρχεται. 9 Ιούνιου. 9 του Ιούνιου, για να μην μπερδευόμαστε. Να ψηφίσει
σε μία κάλπη ανάμεσα σε καμιά σαρανταριά κόμματα τους νέους ευρωβουλευτές μας. Εμείς έχουμε 21 ευρωβουλευτές. Έτσι ακριβώς. Έχουμε ένα πλαφόν 3%, 3% το οποίο με τις τελευταίες ρυθμίσεις που έβαλε η κυβέρνηση, mm-hmm. δηλαδή το να ξεκινάει η κατανομή από τον πρώτο mm-hmm. και όχι από τον τελευταίο, ουσιαστικά αλλοιώνει ακόμα και αυτό το 3% και το ανεβάζει παραπάνω. Τεχνητά παραπάνω. Ωραία. Ωραία, όχι ωραία δηλαδή. Κατάλαβα. Κατάλαβα, ναι. Ωραία που το ξεκαθαρίσαμε. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε έτσι, και αυτό, γιατί έτσι. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Τι στόχο βάζει η Ενωτική Πρωτοβουλία για αυτές τις εκλογές? Και τι στόχο βάζεις και εσύ? Εγώ δεν βάζω προσωπικά κανένα mm-hmm. στόχο. Εμένα η μόνη μου επιδίωξη είναι, και αυτό ήταν και η πρώτη μου, αν θέλεις, το εφαλτήριο για να συμμετέχω ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, είναι να τονιστούν, να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο δύναμη σε αυτή τη φωνή που μιλάει για το δίκαιο των πολλών, που μιλάει για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας, του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτά είναι και τα προτάγματα που βάζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, κοιτώντας την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Ειρήνη, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα ζητάνε από τους νέους ευρωβουλευτές. Για μένα, ίσως και λίγο ρομαντικά αισιόδοξος, όπως είμαι εκ της φύσεως μου, δεν βάζω κανένα ταβάνι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να αναλύσουμε πολύ σύντομα τις συνθήκες, 5 διαφορετικές συνθήκες που δεν υπήρχαν στις προηγούμενες εκλογές όσον αφορά το Μέρα 25. Δεν υπάρχει αυτός ο πόλεμος από όλα τα υπόλοιπα κόμματα και από τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει η λογική της χαλαρής ψήφου που ενισχύει πάντοτε τα μικρότερα κόμματα. Υπάρχει η αίσθηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας ότι δεν είναι τελικά τόσο σίγουρο ότι το ΜΕΡΑ θα ήταν μέσα στη Βουλή, όπως υπήρχε αυτή η αίσθηση στις προηγούμενες εκλογές. Και φυσικά είναι, νομίζω, με αποκορύφωμα την ξεκάθαρη στάση στο θέμα της γενοκτονίας της Παλαιστίνης, το ΜΕΡΑ 25 έχει σταθεί στη σωστή, όπως λένε, πλευρά της ιστορίας. Δεν βάζω προσωπικά κανένα ταβάνι στο ποσοστό. Μπορούμε να δούμε εκπλήξεις που δεν τις περιμένουμε. Ναι. Θα ρωτήσω κάτι τελευταίο. Και είναι το εξής. Τελευταίο, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Δεν τελειώνει η συζήτηση. Ο χρόνος μας τελειώνει. Δημήτρη, από αυτό εδώ το βήμα, από αυτή την εκπομπή που απευθυνόμαστε στον κόσμο της φθιότητας, της Ευρυτανίας και μέσα από το site μας απευθυνόμαστε και σε αρκετές άλλες χώρες. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν ήδη ξεκινήσει και ψηφίζουν καμιά 15.000 άτομα. Έχουν ψηφίσει ήδη με επιστολική ψήφο. Τα αφήνουμε αυτό στην άκρη, θα το κουβεντιάσουμε μετά τις εκλογές, μακάρι να έχουμε και μαζί την ευκαιρία, να το κουβεντιάσουμε, να δούμε πώς πήγε αυτό το πράγμα, που δεν φαίνεται να πήγε τελικά. Δεν έκανε αυτό που ήθελε η κυβέρνηση με την τροπολογία που έφερε. Δεύτερο πράγμα. Οι νέοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν χίλια μύρια όσα, αλλά ταυτόχρονα έχουν και το σθένος σε αυτή τη φάση και εκ των χρόνων τους έχουν και την ανάγκη να διεκδικήσουν τη θέση τους στην κοινωνία. Θέλουν να κάνουν οικογένεια, θέλουν να κάνουν παιδιά και καλά κάνουν, θέλουν να έχουν μια δουλειά η οποία να είναι σωστά αμοιβόμενη. Σε αυτούς τους ανθρώπους, με ποιον τρόπο εσύ, όσο μπορούμε πιο σύντομα, απευθύνεσαι? Το πιο σημαντικό είναι να πάνε όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να ψηφίσουν. Η επιστολική ψήφος μπορεί όντως να μην εξυπηρέτησε τους σκοπούς της κυβέρνησης, αλλά είναι 200.000 αιτήσεις που έχουν γίνει, 150.000 στο εσωτερικό και 50.000 από το εξωτερικό. Είναι, για αυτά που λαμβάνω εγώ, τα μηνύματα είναι πολύ θετικά και για το Μέρα 25, αλλά και γενικότερα όσον αφορά τη συμμετοχή. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε, και αυτό θα είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις εκλογές, θα το δούμε πανευρωπαϊκά, ότι η ακροδεξιά δεν είναι η λύση σε αυτά τα δεινά που βιώνει η κοινωνία. Η ακροδεξιά είναι αυτοκαταστροφική για την κοινωνία. Οι άνθρωποι θα πρέπει να βρούνε ξανά τα όποια ψήγματα ελπίδας έχουν μέσα τους και να στηρίξουν νέους ανθρώπους, να στηρίξουν νέες, όχι νέες ιδέες, γιατί τα προτάγματα είναι πολύ πυρηνικά και παλιά, αλλά τουλάχιστον ανθρώπους που τα λένε ξεκάθαρα, που στέκονται στο πλευρό τους, και το πιο σημαντικό, να δούνε τους υποψηφίους κάθε κόμματος και να επιλέξουν αυτούς που τους ταιριάζουν καλύτερα. Αλλά
όχι στην αποχή. Πολύ σημαντικό μήνυμα. Για μένα ο μεγαλύτερος εχθρός αυτή τη στιγμή δεν είναι κανένα άλλο κόμμα, είναι η αποχή και η άνοδος της ακροδεξιάς. Και αυτά είναι που με κινητοποίησαν σε αυτή τη δεδομένη στιγμή να βγω μπροστά με το πιο δυνατό τρόπο. Ήταν ο Δημήτρης Ιωακιμίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής, θα πω εγώ, με το ΜΕΡΑ25, την ανατρεπτική οικολογική αριστερά, αυτή την ενωτική πρωτοβουλία που έχει σχηματιστεί. Να θυμίσω ότι όσοι πάμε να ψηφίσουμε, που να πάμε οι περισσότεροι να ψηφίσουμε, ή αν είναι δυνατόν και όλοι, θα ήταν πολύ καλό σαν δείγμα αντίδρασης, θα το πω εγώ, όχι με την έννοια της δράσης ενάντια, όχι, τις δράσεις να κινητοποιηθούμε. Με αυτή την έννοια να θυμίσω ότι έχουμε τέσσερις σταυρούς. Ναι, έτσι. Τέσσερις σταυρούς, μέχρι τέσσερις. Έως τέσσερις, ναι. Ναι, ναι, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά ο Δημήτρης Ιωακιμίδης ήταν μαζί μας για αυτήν. Και είναι ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλη, ναι, την Ελλάδα. Ναι, δεν, σωστά, υπάρχει ανανομό υποψήφιος, μπορούν όλοι να ψηφίσουν, όλους από όσους βλέπουν Ελλάδα, στο ψηφοδέλτιο. Όσους βλέπουν, ναι. Γι' αυτό και γίνεται αυτός ο αγώνας δρόμου σε όλη την Ελλάδα που έχει ξεκινήσει για μένα προσωπικά εδώ και 2 εβδομάδες από Αλεξανδρούπολη και θα φτάσω Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Θα προλάβεις. Θα πάει καλά. Okay. Τα έχω οργανώσει καλά. Okay. Ήταν λοιπόν ο Δημήτρης Ιωακιμίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΜΕΡΑ25. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο και την όμορφη συζήτηση. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ.